Να ξεκινήσουμε με την τελευταία περίπτωση του κύριου Σκούφαλε. Να μας πείτε τι έγινε, γιατί είναι ένα καινούριο περιστατικό αυτό, κύριε Σκούφαλε. Να μας πείτε ακριβώς συνέβη με την περίπτωσή σας. Ναι, διεξαγόταν συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα το υδραυτικό πρόβλημα της Χίου. Χθες αυτό, έτσι. Ναι, και την ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν ξεκίνησα εγώ εκ μέρους της Λαϊκής Εσπείρωσης στην εισήγησή μου, άρχισα να έχω κάποιο πρόβλημα στην άρθρωση και να έχω μια δυσφορία με αποτέλεσμα να οδηγούμε προλιποθυμητικό επεισόδιο, το οποίο βέβαια δεν ολοκληρώθηκε, γιατί σε ρόλο διασώστη έσπευσαν οι συνάδελφοι συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Υπήρχε και πρώην συνάδελφος γιατρός εκεί μέσα. Και βεβαίως μέσα στη σκοτωδίνη που με διακατήχε, το ΕΚΑΒ, το μοναδικό που ήταν εκείνη τη στιγμή και μπορούσε να ενεργήσει, βρισκόταν 35 χιλιόμετρα μακριά σε άλλες περιπτώσεις. Άρα έτσι εκεί ήταν κάποιος δημοτικός σύμβουλος παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι και γιατρός, και παρήχε αυτός πρώτες βοήθειες. Παρήχε και τις πρώτες βοήθειες και τις αξιολογήσεις, καθώς επίσης μεταφέρθηκα πάνω σε καρέκλα από τους, σας λέω, σε ρόλο διασώστη, ήταν οι συνάδελφοι συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης που γυρίστηκαν εν παρόδο. Τους ευχαριστώ όλους. Πόσα στενοφόρα έχει το νησί σας? Και μεταφέρθηκα με αυτοκίνητο. Ξέρετε πόσα στενοφόρα και αν έχετε επάρκεια διασωστών? Τα στενοφόρα είναι επαρκή στοιχείο. Τα πληρώματα δεν είναι και εσείς έχετε αυτό. Και ξέρετε, το έχουμε πληρώσει με ζωές αυτό το πράγμα. Ναι. Και είναι τραγικό ότι την ώρα που γίνεται μια μεγάλη συζήτηση έντερ κακήθεν για υπερκέρδη και κέρδη και μερίσματα, εμείς παίζουμε τις ζωές μας κορώνα γράμματα. Ναι. Εγώ μάλλον νιώθω τυχερός από την όλη υπόθεση, γιατί πρόλαβα και πήγα και πάση περιπτώσει δεν ήταν και κάτι... Μεταφερθήκατε τελικά στο νοσοκομείο. Εγκεφαλικό επεισόδιο. Όχι, μεταφέρθηκα με ιδιωτικό αυτοκίνητο. Ιδιωτικό αυτοκίνητο στο νοσοκομείο. Ναι. Κατευθείαν στο νοσοκομείο με ιδιωτικό αυτοκίνητο που το οδηγούσε δημοτικό σύμβουλο και πίσω ήταν ο γιατρό που παρευρίσκονταν στο. Και είναι και νοσοκομιακό γιατρό. Το οποίο αυτό έχει και ένα ρίσκο. Γιατί ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί σε έναν ασθενή. Όντω ήσασταν εσύ τυχερό. Πάμε λοιπόν. Αν υποθέσουμε, δεν είμαι ειδικό, αλλά αν υποθέσουμε ότι ήταν καρδιακό επεισόδιο ή εγκεφαλικό, το να μεταφερθώ πάνω σε μια καρέκλα και οι συνάδελφοι να μην με σηκώνουν, έχουν και κάποια κιλά. Καταλαβαίνετε ότι. Κατάλαβα. Άρα το δικό σας περιστατικό ήταν ελαφρύ, αλλά αν και βαρύ να ήταν, δεν θα μπορούσε να είχε εκείνη την ώρα υπάρξει παρέμβαση που έπρεπε να υπάρξει. Έχουμε χάσει ζωές στο νησί από αυτή τη δουλειά, έτσι. Πάμε στον κύριο Μαθιόπουλο. Αλλού το ΕΚΑΒ και να χάνονται ζωές. Πάμε λοιπόν στον κύριο Μαθιόπουλο.